αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή μου μια εμπεριστατωμένη και συνολική στρατηγική που θα αντιμετωπίζει ουσιαστικά και αποτελεσματικά τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία. Και γι' αυτό και ο συντονισμός αυτής της στρατηγικής γίνεται σε επίπεδο πρωθυπουργικού γραφείου με εποπτεύοντα υπουργό τον κύριο Γεραπετρίτη, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι η στρατηγική θα έχει τα οριζόντια χαρακτηριστικά που απαιτείται. Να μην είναι δηλαδή μια αρμοδιότητα ενός μεμονωμένου υπουργείου. Εμπλέκονται πολλά υπουργεία, όπως γνωρίζετε, στα θέματα που σας αφορούν. Και γι' αυτό και η στρατηγική αυτή θα έχει την συστηματική επίβλεψη του Πρωθυπουργικού Γραφείου και μου προσωπικά, δια του Υπουργού Επικρατείας του κ. Γεραπετρίτη. Κύριε Πρόεδρε, είναι εξαιρετική τιμή που σας συναντούμε σήμερα. Εμείς, όπως γνωρίζετε, προσπαθούμε να δουλεύουμε με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο, μεταφέροντας και την γνώση και εμπειρία που αποκτούμε από την ευρωπαϊκή και διεθνή μας δράση και παρουσία. Σε συνέχεια της συνάντησης που είχαμε στην Συνομοσπονδία στις 10 Δεκέμβρη και της εξαιρετικής τοποθέτησης που κάνατε τότε, σας καταθέσαμε στις 15 Ιουλίου την πρότασή μας για ένα τετραετές πρόγραμμα δημόσιων πολιτικών για τα άτομα αναπηρία, όπως ακριβώς είχαμε συζητήσει. Εξηγούσαμε όλες προλίγους στον κύριο Υπουργό ότι έχουν μπει στη δεύτερη φάση επεξεργασίας αυτού του προγράμματος, της πρότασης, αναζητώντας τι θα θεωρούσαμε εμείς εμβληματική πολιτική και πρωτοβουλία ανά Υπουργείο, γιατί το σημαντικό είναι να πηγαίνεις σε αυτό που είναι ο πυρήνας για να χτίζεις πάνω σε αυτόν τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα, και νομίζουμε ότι η χώρα είναι έτοιμη για μια εξαιρετική μεταρρυθμιστική προσπάθεια στα ζητήματα των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Σε 15 μέρες η χώρα θα εξεταστεί από την Επιτροπή του ΟΗΕ. Ξέρω ότι θα υπάρξει πολύ σημαντική ελληνική αντιπροσωπεία εκεί. Θα ηγηθώ εγώ της αντιπροσωπείας της Συνομοσπονδίας στη συνάντηση εκεί. Στόχος νομίζω όλων μας είναι, έχοντας κατά νου ότι βεβαίως η χώρα μας πέρασε 10 χρόνια δύσκολα. Σε αυτή τη χώρα ζούμε, έχουμε πλήρη αντίληψη τι συμβαίνει στις οικογένειές μας, στους φίλους μας, στην ευρύτερη κοινωνία, στην οικονομία. Δεν ζούμε έξω από αυτήν. Ξέρουμε όμως ότι τώρα μπορεί η χώρα σε αυτό το νέο ξεκίνημα που κάνει να θέσει και τα θέματα των ατόμων με αναπηρία στο επίκεντρο της πολιτικής της. Και χαίρομαι πολύ από αυτά που άκουσα από εσάς. Έχετε πολύ δίκιο έτσι όπως το θέτετε. Χαίρομαι που θίξατε το χρονικό πλαίσιο τετραετίας, διότι αυτό έρχεται και συμπίπτει και με τον κυβερνητικό ορίζοντα και καταδεικνύει ότι οι πολιτικές αυτές είναι πολιτικές βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Εγώ θέλω να σας επαναλάβω την απόλυτη αφοσίωσή μου στην υλοποίηση, όχι απλά στο σχεδιασμό, μιας τολμηρής πολιτικής για τα άτομα με αναπηρία, και όπως σας είχα πει και όταν είχαμε βρεθεί στα γραφεία της Συνομοσπονδίας, γνωρίζετε και τα προσωπικά μου βιώματα και θεωρώ ότι με κάποιο τρόπο αποτελεί και ένα φόρο τιμής σε ένα πρόσωπο, τη Μαρίγα τη Μητσοτάκη, η οποία πρώτη με θάρρος τότε και με κόστος έβαλε στο δημόσιο διάλογο τα ζητήματα της αναπηρίας, μιλώντας η ίδια για το πρόβλημά της, ίσως σε μια εποχή που η ελληνική κοινωνία δεν ήταν ακόμα έτοιμη και όρημη να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά. Όμως τώρα είμαστε και έτοιμοι και όρημοι, και βγαίνοντας πια η χώρα από την κρίση, δεν υπάρχει πια δικαιολογία γιατί να μην μπορεί να υλοποιήσει μια τέτοια πολιτική. Οπότε εμείς είμαστε πάντα ανοιχτοί. Ο συνομιλητής σε επίπεδο Πρωθυπουργικού Γραφείου και η υποπτία θα είναι στον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος θα συντονίζει και όλα τα αρμόδια υπουργεία. Και νομίζω ότι το επόμενο βήμα είναι να μπορούμε να συμφωνήσουμε πια σε ένα κοινό σχέδιο δράσης με ξεκάθαρους στόχους, ξεκάθαρα χρονικά ορόσημα και κυρίως μετρήσιμους δείκτες για να μετράμε και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής μας.